Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής. Ο Πάνος Αποστόλου, να συνδεθούμε τώρα με τη Βρισβάνη, μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο συνεργάτης του ελληνικού προγράμματος στην Queensland, ο Λεωνίδας Νεούμης. Αρχικά, καλησπέρα Λεωνίδα. Καλησπέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές μας σήμερα από τη Βρισβάνη. Λεωνίδα, να ξεκινήσουμε με κάποιες παροικιακές ανακοινώσεις. Μάλιστα, είναι τέσσερις. Ο Χιώτικος Σύλλογος Αγίας Μαρκέλα της πόλης μας διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γεύμα για τα μέλη και τους φίλους του την Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου και ώρα 12 μετά μεσηβρίας στο Holland Park Sport Club, συγκεκριμένα που βρίσκεται στο 49 Abbott Street στο Holland Park. Τώρα θα υπάρχουν δώρα από τον Άγιο Βασίλη για μικρά παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή καλέστε στο τηλέφωνο 0411-556-703. Η Κυπριακή τώρα κοινότητα της πολιτείας μας διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γεύμα και αυτή στο Κυπριακό σπίτι για μέλη και τους φίλους της την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου και ώρα μετά, μία μετά μεσηβρίας. Δώρα επίσης για μικρά παιδιά από τον Άγιο Βασίλη εκεί, παραδοσιακή χωρί από την Κυπριακή νεολαία. Και για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο 0412-524-116. Οι ελληνικές οραφωνές υπό την υποστήριξη της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Άγιος Γιώργιος της πόλης μας παρουσιάζουν μια μουσική συναυλία με παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα από διάφορα μέρη της Ελλάδας την ερχόμενη Κυριακή 1η Δεκεμβρίου και ώρα 4 μετά μεσηβρία στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο της πόλης μας. Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή έχουμε το τηλέφωνο 0418-740-049. Και τέλος, η φιλόπτωχος αδελφότητα Ελληνίδων της κοινότητας Αγίου Γεωργίου της πόλης μας, καθώς και τα μέλη του νοσηλευτικού ιδρύματος Αγίου Νικολάου της πόλης μας, προσκαλούν σε γεύμα και μουσική με διασκέδαση την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στις 11.30 στο προάβλιο του νοσηλευτικού ιδρύματος που βρίσκεται στο Hump Road, Hagger Hill. Την μέρα αυτή επίσης θα γιορταστεί και η ορτή του Αγίου Νικολάου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή έχουμε το τηλέφωνο του Ιδρύματος που είναι 38-44-60-63. Λοιπόν, αυτές είναι οι εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα στην παροικία σας εκεί στη Βρισβάνη, Λεωνίδα. Τώρα πάμε σε μια άλλη είδηση που έχει να κάνει με το γεγονός πως το Δημοτικό Συμβούλιο της Βρισβάνης απέτυχε να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς ότι η δήθεν βία και τα βία περιστατικά προέρχονται από τους αστέγους της πόλης και πως ότι η κατάσταση επιδεινώνεται. Για πες μας περισσότερα. Μάλιστα. Οι ισχυρισμοί αυτή έγινε καθώς το Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι είχε δημιουργήσει μια κοινή ομάδα εργασίας με την αστυνομία του Queensland για την καταστολή της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στους καταβλισμούς. Ένας από τους ισχυρισμούς ήταν ότι η πυροσβεστική υπηρεσία του Queensland είχε παραπονεθεί στο Συμβούλιο για επικίνδυνες μη αξιοδοτημένες πυρκαγιές σε πάρκα που χρησιμοποιούν οι άστεγοι. Η Δημοτική Σύμβουλο Σάρα Χάτον είχε πει ότι το τμήμα ζήτησε από το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει ξανά τα δημόσια μπάρμπεκιου για να μειώσει τον αριθμό των παράνομων πυρκαγιών. Στις 24 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος τώρα, Άνδριου Σίμερ, είπε ότι είχαν διεπραχθεί 60 δικήματα στο γνωστό πάρκο Μάσκρεβ που γίνεται και το ελληνικό πανηγύρι, αλλά δεν διευκρίνησε ένα χρονοδιάγραμμα ή από πού πήρε τα δεδομένα. Ωστόσο, ο χάρτης δεν περιείχε πληροφορίες σχετικά με το πάρκο Musgrave, εμφανίζοντας μόνο μη ανεγνωρισμένες ομάδες εγκλημάτων που υποδεικνύουν τις γενικές περιοχές όπου διαπράχθηκαν εγκλήματα. Επίσης, δεν περιέχει διαχρονικά δεδομένα που να δείχνουν αύξηση της εγκληματικότητας και μια δεδομένη περιοχή. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομικής υπηρεσίας τώρα του Queensland είπε ότι δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά τραυματισμού ή βανδαλισμού στην αστυνομία στο πάρκο Musgrave Park ή στο Κουρίλπα Point Park στο βόρειο Brisbane
στο νότιο Brisbane συγκεκριμένα, επίσης ο πρόεδρος του North Community Group, Paul Slater, είπε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δαιμονοποιεί τους αστεγούς χωρίς να τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του με πολλά στοιχεία. Τέλος, ο ερευνητής των αστέγων από το Πανεπιστήμιο του Queensland, καθηγητής Cameron Parcel, ανέφερε αναμφισβήτητα η ποινικοποίηση της έλλειψης θέλης δεν λειτουργεί και τιμωρεί τους ανθρώπους που είναι ήδη αποκλεισμένοι. Επίσης, το κόστος μιας διανυκτέρευσης στο ρολόι είναι περισσότερο από $800, επομένως η οικονομική αποδοτικότητα του κλειδώματος των ανθρώπων σε σύγκριση με την παροχή στέγης είναι απλώς παράλογη. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής Πάρσελ του Πανεπιστημίου της Queensland, ερευνητής των αστέγων. Και με αυτό σου το θέμα ολοκληρώνουμε την επικοινωνία μας για σήμερα, Λεωνίδα. Τα ξαναλέμε την επόμενη Πέμπτη. Καλό σου απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας από την Βρισβάνη. Συνομιλήσαμε με τον ανταποκριτή μας στην πρωτεύουσα της Queenslandis, Λεωνίδα Ναούμη. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.